απόψε, κύριε. Καθίστε, κύριε Κυριακίδη, κάτω. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχει κανένας το λόγο. Κύριε Ανήμα. Δεν έχετε... Δεν καταλαβαίνετε! Δεν καταλαβαίνετε! Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα χρόνια. Μια ασχοληθήκαμε και είδαμε ότι δεν είχε βγάλει άδεια λειτουργίας. Έτσι. Δεν είχε βγάλει λειτουργούσε όποιο διάστημα λειτουργήσε παράνομα. Έτσι και έπαθε ζημιά. Και σήμερα ακόμα είμαστε εκεί. Και σήμερα ακόμα είμαστε εκεί για να τραβήξουμε τον αγωγό να πάει μέσα στη λίμνη. Πάτε έναν ηλεκτρολόγο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, για όλους τους βιολογικούς και για το Βελβεδό, για τις νεράσεις, να λειτουργήσουν όλοι. Δεν είναι τίποτα κακό. Σας παρακαλούμε δηλαδή. Σας παρακαλούμε. Τι θέλετε, κύριε Κοντική. Δεν έχετε το λόγο. Πρέπει να έχουμε όμως και εμείς το λόγο. Δεν είμαστε στη διαδικασία. Δεν περιμένουμε εδώ. Δύο ώρες για τα θέματά μας. Γιατί έχετε άτσα που λέγε, τι να κάνουμε, ρε φίλε, και πας μας αρέσει. Ναι, όμως είπες είναι μία ώρα η διαδικασία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε δύο ώρες εδώ, ακούμε για άλλα θέματα. Λοιπόν, θα περάσουμε να διαβάσουμε τα έκτακτα θέματα. Θανατοθέτησα τους Γερμανούς συμπεριλαμβανομένου και Σερβιωτών στο μνημείο εκεί, πηγαίνοντας για Λευκόβρης δεξιά. Κύριε Δήμαρχε, ήταν προσβολή αυτό που έγινε. Είναι η πρώτη φορά που λείπει δήμαρχος από αυτή την εκδήλωση. Οφείλεται να ζητήσει μια συγγνώμη από τους πολίτες του Δήμου. Το δεύτερο... Να απαντάμε ένα-ένα. Έτσι. Μια παρατήρηση, ακανά, Όχι, πετάμε τα τέτοια. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση, εγώ ήμουνα στην Αθήνα από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη. Έτσι. Και δυστυχώς, δεν έχω πάγκο να στείλω και κάποιον εδώ και εκεί. Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Θα στέλνατε τον εκπρόσωπο του Δήμου. Δεν πάρετε να ρίξετε. Εκπρόσωπο του Δήμου. Δεν απάντησε. Και παρά είναι γιατί στο συγκεκριμένο μνημόσυνο σε πληροφορώ. Άκου τώρα. Στο συγκεκριμένο μνημόσυνο, εγώ από τότε που ήμουν στην Ομαρχία και αντιπεριφερειακή, δεν έλυσε ούτε μια φορά. Ούτε μια φορά. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά ήταν μεγάλη παράληψη. Θα μπορούσατε να στείλετε όχι μόνο τον αναπληρωτή σας, αλλά και έναν απλό δημοτικό σύμβουλο που να σηματοδοτεί την παρουσία του Δήμου. Είναι μεγάλη παράδοση, παραδεχτείτε ότι έγινε αστοχία, ζητήστε συγγνώμη από τον λαό των Σερβίων, γιατί κυρίως οι Σερβιώτες ήταν αυτοί από την περιοχή που πιθανατώθηκαν. Το ξεπερνάμε αυτό και... Πρώτη φάση, η αποκεντρωμένη λέει τι είναι και θέλει στοιχεία και τέτοια για να βοηθήσει το πρόβλημα. Δήμαρχε, καθίστε καλά, ρε. Τι έγινε, Δήμαρχε. Σας έδωσε το λόγο, κανένα. Σταματήστε λίγο. Πετάξτε το εδώ πέρα. Κλείνει, έκλεισε το θέμα. Ποιο θέμα έκλεισε, Πρόεδρε. Το θέμα έκλεισε. Ο γραμματέας λέει ότι απορρίφθηκε. Ο γραμματέας ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Τι να κάνουμε τώρα, ο γραμματέας τοποθετήθηκε. Δεν τον ακούσαμε στο μικρόφωνο. Ακούσαμε τον γραμματέα στο μικρόφωνο. Είπε τίποτα στο μικρόφωνο. Δηλαδή, εσύ ποτέ δεν ξέρει ότι γίνανε ενέργειες. Γιατί μας βάλετε και πάρουμε αποφάσεις. Τι θα κάνουμε τώρα, καλά σας είπε ο κ. Ζουμπουρτσιά, αλλά δεν ξέρουνε. Τέλος πάντων, προχωράμε. Τρίτο ερώτημα, όχι, όχι, σοβαρό. Αυτό το διάστημα, Πρόεδρε, μισό λεπτό. Αυτό το διάστημα έχει εξέγερση στο πρόγραμμα Leader. Ποιο ασχολείται με το Δήμο, με το πρόγραμμα Leader, ποιο θα κάνει προτάσει στο Δήμο. Ωραία, απάντησε, κύριε Δήμαρχε. Όχι, δεν είναι ο Δήμαρχο. Όχι, είναι ο Δήμαρχο. Μπορεί να απαντήσει ο Αντιδήμαρχο. Καθίστε. Ποιο είναι, ποιο διευθυντή σα. Εσεί είστε εντό του κύριου διευθυντή, ρωτάτε. Κύριε Δήμαρχε, θα απαντήσει την ερώτηση. Κύριε Σορπά, καθίστε κάτω. Θα απαντήσει την κύριε Δήμαρχε. Ποιος τρέχει το πρόγραμμα Leader, αυτή είναι η ερώτηση. Λοιπόν, είναι όλη η ομάδα του Δήμου. Και εγώ και η τεχνική υπηρεσία και η σύμβουλη και η νομική και η τεχνική σύμβουλος. Ναι, μήπως πρέπει να το φέρουμε να το συζητήσουμε και εδώ. Να το συζητήσουμε, οπωσδήποτε. Πότε, να ανοίγει το πρόγραμμα.
είναι από το γνωστό πρόγραμμα Δήμαρχε του Δαφολογικού Εργαστηρίου. Εγώ η ενημέρωση που έχω από τον τοπικό χώρο είναι ότι ακόμα δεν υποβλήθηκε έτοιμα από το Δήμο να χρηματοδοτήσει αυτές τις δραστηριότητες. Εκεί έχει το λέει προσωπικό, τώρα που πρέπει να ήρθε και η ώρα να πληρωθεί, γίνονται διάφορες δουλειές. Τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα? Εσύ έχεις στείλει ένα εξώδικο, λοιπόν, από ό,τι ξέρω. Όχι, θα απαντήσει ο Δήμαρχος και μετά απαντάς και λες και εσύ. Λοιπόν, ένα συγκεκριμένο θέμα. Εάν γνωρίζει εσύ κάτι περισσότερο, να μας το πεις και εμάς. Τι λέγει, κοιτάξτε. Κύριε Σιγούρη, θέλετε το λόγο? Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, συμπλήρωσε ότι έλειπε, έβαλε και αντιδραστήρια και έκανε το οργανόγραμμα. Δύο εδαφολόγους γεωπόνους, έναν κτηνίατρο, έναν ιχθυολόγο και έναν παρασκευαστή. Θα γινόταν. Ονόματα και διευθύνσεις μας πείτε από αυτούς μόνο. Αφού δεν έγινε διαγωνισμός. Όχι, ποιοι ήταν αυτοί που μας λέτε? Αυτοί που ήρθαν. Ο Μικύρας, ο καθηγητής του γεωπονικού. Και έφερε αυτούς που λέτε όλους μαζί. Ο άνθρωπος έκανε το οργανόγραμμα και μας πρότεινε ότι πρέπει να γίνει διαγωνισμός μέσω ΣΕΠ να διοριστούν αυτοί οι επιστήμονες. Λοιπόν, ήταν να κάνουμε και μια σύμβαση με την περιφέρεια με λεφτά του πόρου, του Δήμου και να λειτουργήσει το εδαφολογικό. Τελικά, επειδή υπήρχε μια κόντρα με την περιφέρεια μέχρι τώρα και τώρα που δικαιώθηκε ο Δήμαρχος απόλυτα, τώρα ενέδωσαν στο να γίνει σύμβαση. Και τα λεφτά αυτά μυστηριωδώς πήγαν σε κάτι περίεργες συμβάσεις. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ούτε ενημερώθηκα εγώ. Εγώ είδα ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα και ξεκαθάρισα το θέμα. Είδα ότι το εδαφολογικό δεν λειτουργεί, ούτε πρόκειται να λειτουργήσει έτσι. Επικοινώνησα με την Επιτροπή του Φόρου και τους έστειλα έγγραφο και στην αποκεντρωμένη και στον εισαγγελέα. Και είπα ότι αυτά τα λεφτά ήταν για το εδαφολογικό εργαστήριο να εξυπηρετηθεί ο αγρότης. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σήμερα φαίνονται ότι δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι, καταγράφουν τα γελάδια τι κάνουν και ξέρω, και το εδαφολογικό μείνει παγωμένο. Έτσι, είναι ένα θέμα σοβαρότατο. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται ότι δουλεύουν, θα ζητήσουν τα λεφτά τους και θα τα πάρουν από το Δήμο. Έτσι. Δεν πετάω ρουκέτες, οι εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι τα γράφαν αυτά. Αφού έχω πάει τα θέματα στην εισαγγελία, τα πούμε. Οι δημοσιογράφοι τα γράφουν αυτά. Έτσι. Και με συγχωρείτε το λόγο. Επειδή ως καθένα αρμόδιος θα πρέπει να απαντήσω, μάλλον ο Δήμαρχος την προηγούμενη φορά, την οποία το ενημέρωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έχει πάρει και προσωπικά την αναστολή, δεν την έχει διαβάσει. Ή μάλλον με κάτι άλλο ασχολεί. Εάν είχε διαβάσει την επιστολή, θα είχε αντιληφθεί ότι έχω μια λογική σειρά και μια επιχειρηματολογία. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί που πήγατε, σας είπαν αυτά που σας είπαν. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μηδέν αθήκην δικάσεις πριν αμφίν μύθον ακούσεις είναι το ρητό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, εγώ θα κρυφθώ τις πράξεις μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζηγούρη. Εμείς κύριε Ζηγούρη. Και μάλιστα σε κάποιες τοπικές κοινότητες ήδη γίνονται κάποιες παρεμβάσεις εξαιτίας αυτής της δράσης. Τέλος πάντων, γι' αυτό και η περιφέρεια μόλις είδε την παρέμβαση με αυτή, έβαλε απογορευτικό στο να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα για την χρήση αυτή. Κύριε Δήμαρχε, ότι σχετικά με τον προϋπολογισμό ότι από μαθωμένος μαχητής και θεραπευτής, ποιος νικήσαμε κύριε Δήμαρχε ή ποιος νικήσατε εσείς και θεραπεύσατε? Γιατί εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Είναι ένα σωρό άλλα θέματα. Για ποιο ήταν? Και εξηγήστε μας. Πέστε μας να ξέρουμε και ποιος νικήσαμε και ποιος με έτσι από μεγάλο. Άστα να πάτε. Όχι. Να το βάλουμε θέμα. Ωραία. Περνάμε στο πρώτο έκτακτο θέμα. Κύριε Καραγιάννη, ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην το πω. Λοιπόν, καλησπέρα. Μια χαρά μπορεί, αλλά τέλος πάντων. Πέστε το. Το θέμα εγώ δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Είναι στην περιφέρεια, δεν ξέρω πού είναι, πού να το βρούμε και πού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είναι και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, πρακτικά πάλι έκκληση να δούμε τι θα κάνει. Εγώ είπατε ότι αν θα πληρωθεί ο προϋπολογισμός, θα λύσει το πρόβλημα του νερού. Το Πολυτέλεχο δεν έχει νερό. Το Τριγωνικό δεν έχει νερό, το γνωρίζετε. Τι να γνωρίζετε, που δεν είστε εδώ.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σώστε τουλάχιστον τον εγώ τα ακούω κάθε μέρα. Έξι μήνες, κύριε Δήμαρχε, για να ακούσει όλος ο κόσμος, είμαστε χωρίς νερό. Και δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Πες μου, τι κάνατε, είπατε, θα ψηφίσετε ο ειδικός για τις γεωτρήσεις. Ποιος ειδικός για τις γεωτρήσεις, να έρθει και να δεις τι. Πρόεδρε, πού ήταν αυτός ο ειδικός. Πάλι θα μου αναφέρετε, ότι ήρθατε στο προσκήνιο για να φέρετε να κάνετε τη δεξαμενή. Εφτάνουν τα ψέματα, δε μακέ. Έχουμε αγανακτήσει με τα ψέματά σου. Έχει βαρεθεί όλος ο κόσμος, ας πούμε. Δεν αντέχουμε άλλο. Λοιπόν, αυτόν όλοι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, το Δήμαρχο δεν τον βρίσκεται. Πάρα το Δήμαρχο δεν τον βρίσκεται. Κάριστε... Το Δήμαρχο δεν τον Αντιδήμαρχο βρίσκεται. Βεβαίω. Και με τον Δήμαρχο τι να κάνει. Εντάξει, ένα Δήμαρχο. Νερό, οπότε κλείσατε ραντεβού. Δεν ήρθατε και μιλήσαμε στο γραφείο. Κι άμα μιλήσατε, μιλήθηκε. Κλείσατε κάτι. Άλλο τώρα. Πες μου τι λύσατε. Δεν βρίσκει το Δήμαρχο. Πες μου τι λύσατε. Τελειώσαμε. Έξι μήνες έχει. Λύσατε κάτι. Λοιπόν. Συγχαρητήρια για όλα σας. Εντάξει. Λοιπόν, περνάμε. Ακούστε λίγο. Κύριε Κυριακή, δεν το τελειώσατε. Δεν πρέπει. Το τελειώσατε. Φέρατε νερό. Τώρα τι θα γίνει. Όχι, δεν φέρατε. Κάθε μήνα φέρατε. Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε. Τώρα κάθε μήνα. Σεβαστείτε λίγο με την πράγμα. Σας έδωσα τον λόγο να συνεχίζετε. Περνάμε στο πρώτο έκτακτο θέμα. Δεν μπορείς να το πεις ότι αυτές τις μέρες θα το λύσουμε. Δεν σέβεστε τίποτα, δεν σέβεστε. Αλλά είναι η τέταρτη φορά. Φτάνει τέλος πάντων. Έχω αφαιρέσει τον λόγο από όλους. Περνάμε στο πρώτο έκτακτο θέμα. Ένταξη του σχολικού κτηρίου γυμνασίου.